Μαθητής της Τρίτης Γυμνασίου τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο μαθητή της Πρώτης Λυκείου στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα έχει όλες τις λεπτομέρειες. Νίκη, τι ακριβώς συνέβη? Ο καυγάς των δύο μαθητών σε προάβλιο σχολικού συγκροτήματος στην Πάτρα είχε ως αποτέλεσμα το ένα από τα δύο παιδιά να τραυματιστεί. Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί κάτω από άγνωστες συνθήκες και από άγνωστη αφορμή για τον καυγά των δύο παιδιών στην αυλή του σχολείου. 15χρονος μαθητής της Τρίτης Γυμνασίου χτύπησε στην πλάτη, από ό,τι φαίνεται, με μαχαίρι 16χρονο μαθητή της Πρώτης Λυκείου. Είναι συστεγαζόμενα τα σχολεία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Ευτυχώς το τραύμα του ήταν ελαφρύ, έχει χτυπηθεί στη δεξιά ομοπλάτη, αντιμετωπίστηκε άμεσα από τους γιατρούς. Θα μείνει για μία μέρα για νοσηρία, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Τώρα, ο 15χρονος μαθητής του γυμνασίου οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η προσαγωγή του έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Το συμβάν έχει αναστατώσει, όπως καταλαβαίνετε, τη σχολική κοινότητα και τους γονείς. Είναι η προανάκριση σε εξέλιξη, την έχει αναλάβει το πρώτο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας.